πρόληψε πριν το καλοκαίρι είναι το Α και το Μέγα. Πώς θα προετοιμάσουμε το δέρμα μας όμως? Το δέρμα μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γενικότερα αφυδατώνεται. Ανεβαίνει η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, το δέρμα το καταλαβαίνει αυτό και αρχίζει και χάνει την υγρασία του στατιστικά. Συν η ηλιοφάνεια που δέχεται, το οποίο και αυτό είναι ένας παράγοντος που αφυδατώνει το δέρμα, άρα το ουσιαστικό είναι ότι χρειάζεται να το ενυδατώσουμε. Για να ετοιμάσουμε το δέρμα μας για τους καλοκαιρινούς μήνες, θα πρέπει να κάνουμε έναν βαθύ καθαρισμό, να κάνουμε μια οξυγονοθεραπεία, ούτως ώστε το δέρμα μας να πάρει οξυγόνο, και μια θεραπεία ενυδάτωσης, η οποία μπορεί να έχει πολλές βιταμίνες, κολαγόνο, υαλουρονικό, ιχνοστοιχεία, μέταλλο, ό,τι χρειάζεται το κάθε δέρμα ξεχωριστά. Άρα δηλαδή αυτό που λέμε γενικά ενυδάτωση δεν είναι ακριβώς μόνο ενυδάτωση, δηλαδή δεν βάζουμε μόνο μια πολυβιταμίνη στο δέρμα ή αλουρονικό για να το ενυδατώσουμε. Βλέπουμε τι χρειάζεται το δέρμα, τι ανάγκες έχει και κάνουμε τα πάντα για να τα διηθήσουμε τόσο ώστε να το αναζωογονήσουμε και να λάμψει. Αυτό είναι αυτό που θα γίνει στον χώρο. Από εκεί και έπειτα πρέπει να υπάρχει μια συντήρηση στο σπίτι, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα σκεύασμα το οποίο θα συντηρεί τη δική μας υγρασία, τη δουλειά δηλαδή που κάναμε εδώ. Και είναι πολύ σωστό αντιλιακό, γιατί ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε 9 μήνες ήλιο. Πώς θα ξέρουμε όμως τι χρειάζεται το δέρμα? Εγώ δεν το γνωρίζω. Φυσικά και δεν γίνεται να το γνωρίζεις. Εδώ έρχεται η δικιά μας η δουλειά. Θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξειδικευμένος να σου πει. Εσύ μπορεί να μην γνωρίζεις τι χρειάζεται, ξέρεις όμως τι έχει το δέρμα σου. Δηλαδή παρατηρείς χρόνια με τα χρόνια μια αλλαγή. Δηλαδή μπορεί να αιτιαστείς και να πεις ότι έχω αρχίσει και βλέπω ρητίδες στα μάτια, ή βλέπω ότι η υφή του δέρματός μου δεν είναι όπως παλιά, είναι πιο άγρια, ή μπορεί να πεις ότι βλέπω ότι υπάρχει μια χαλάρωση. Βλέπεις διαφορά, δεν ξέρεις γιατί σου σημαίνει αυτό. Αυτή είναι η δική μου η δουλειά. Εγώ πρέπει να σου πω ότι αυτό σου συμβαίνει γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο και η λύση είναι αυτή. Γι' αυτό απευθύνεσαι σε έναν ειδικό. Είπαμε προετοιμασία για το καλοκαίρι. Δεν είναι όμως μόνο για το καλοκαίρι. Αυτό είναι μια λυσίδα. Φυσικά, φυσικά. Απλά γενικότερα το δέρμα το καλοκαίρι ταλαιπωρείται πολύ περισσότερο από τον χειμώνα. Όχι πως το κρύο δεν το ταλαιπωρεί, αλλά το καλοκαίρι επειδή εκτιθέμεθα στον ήλιο, με το μπάνιο στη θάλασσα, το αλάτι που προκαλεί όσμωση, όλα αυτά ένα συνοθήλευμα, το ταλαιπωρούν λίγο περισσότερο. Καταλαβαίνει κάποιος την αφυδάτωση πιο έντονα το καλοκαίρι παρά το χειμώνα. Το χειμώνα δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με την εξωτερική μας εμφάνιση παρά τις παραμονές των γιορτών. Δεν ξέρω γιατί η Ελληνίδα δεν έχει διάθεση τόσο το χειμώνα όσο έχει το καλοκαίρι. Ίσως επειδή είμαστε μεσογειακός λαός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σημαίνει αυτό. Αλλά στα τόσα χρόνια της εμπειρίας μου έχω παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το δέρμα του. Ή πριν ή μετά. Τα διάφορα ματζούνια που ακούμε και βάζουμε στο πρόσωπό μας από μόνοι μας για να κάνουμε το πρόσωπό μας καλύτερο. Συμφωνείτε με αυτό? Υπάρχουν άπειρα σκευάσματα στο εμπόριο, εκατομμύρια σκευάσματα στο εμπόριο. Ο τρόπος που προωθούνται είναι κάθε φορά διαφορετικός. Μία το φοράει ο τάδε επώνυμος, το άλλο είναι της γνωστής φίρμας, το άλλο είναι προωθημένο από εδώ, προωθημένο από εκεί. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής τι είναι αυτό που του χρειάζεται. Μια ενυδατική τη χρειάζονται όλοι. Ποια ενυδατική όμως θα είναι αυτή? Θα είναι μια ενυδατική για τι δέρμα? Είναι το δέρμα μου λιπαρό? Είναι μεικτό? Έχει τάση ακμής? Είναι αφυτατωμένο? Είναι ξηρό? Τι δέρμα έχω? Είναι σημαντικό να ξέρει τι δέρμα έχει και ποιο είναι αυτό το σκεύασμα. Όχι που κατά βάση του ταιριάζει, του αρέσει, αλλά του κάνει δουλειά. Γιατί συνήθως, για παράδειγμα, ένα κορίτσι το οποίο έχει πολύ λιπαρό δέρμα θέλει να χρησιμοποιεί ένα σκεύασμα το οποίο να είναι τελείως στεγνό. Το τελείως στεγνό είναι ένα κομμάτι. Τελείως στεγνό, αλλά να παρέχει και υγρασία. Δηλαδή, το αν θα έχει λίπος μέσα ένα σκεύασμα με το αν παρέχει υδάτωση είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα το νερό και άλλο πράγμα το λάδι σε ένα σκεύασμα. Άρα, γενικά, η άποψή μου είναι ότι πρέπει ο ειδικός να προτείνει και όχι μόνοι μας. Είναι άλλο το κριτήριο του ειδικού και άλλο το κριτήριο του καταναλωτή. Εσύ, σαν καταναλωτής, μπορεί να δεις ένα πολύ ωραίο βάζο και να πεις: αυτή είναι η κρέμα μου. Εγώ δεν θα κοιτάξω το βάζο, ούτε ποιος το χρησιμοποιεί το σκεύασμα. Θα κοιτάξω τα δραστικά που έχει μέσα, τον τρόπο που έχει παραχθεί για να επιλέξω ένα σκεύασμα και να το προτείνω. Σημαντικό δηλαδή είναι να καταλάβεις ότι είναι άλλο να επιλέξεις εσύ, θα έχεις την ευθύνη εσύ, και είναι άλλο να σου προτείνει ο δερματολόγος ή η αισθητικός. Έχει την ευθύνη αυτός πλέον.
Μιλήσαμε για το πρόσωπο. Το σώμα όμως, τι θα κάνουμε εκεί? Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το σώμα. Στην ουσία, αν έχεις παρατηρήσει το καλοκαίρι, το χειμώνα δεν πολύ ασχολούμαστε με το σώμα μας. Όμως το καλοκαίρι που εκτίθεται στον ήλιο, αρχίζει σιγά σιγά και φυτατώνεται. Εκεί το καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του οργανισμού. Υπάρχει παντού, δεν υπάρχει μόνο στο πρόσωπο που εκτίθεται και φαίνεται. Και το δέρμα του σώματός μας χρειάζεται περιποίηση. Εκεί τα σκευάσματα είναι λίγο πιο β' διαλογής, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ένα ενυδατικό body lotion και τελείως η συζήτηση. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται ουσιαστικά με το δέρμα του σώματός τους και περισσότερο είναι αυτοί που έχουν ακμή. Δεν ασχολούνται δηλαδή τόσο για την αντιγύρανση, παρά όταν βλέπουν στον ντεκολτέ ή κάτω από τα χέρια να αρχίζει και να φαίνεται το γύρας, τότε αρχίζει και ασχολείται ο κόσμος. Και αυτό είναι λάθος, γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Τελικά υπάρχει μαγικό ραβδί? Μαγικό ραβδί, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Σήμερα, επειδή έχει προχωρήσει η επιστήμη πάρα πολύ, το μότο του κέντρου μας είναι ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τι θα γίνει και να το προλάβεις. Είναι άλλο πράγμα να προλάβεις και άλλο να θεραπεύσεις. Όταν ξεκινήσεις ένα κορίτσι στα 25 και το παρακολουθείς και φροντίζεις να έχει σωστή ενυδάτωση, σωστή ελαστικότητα το δέρμα της, να είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι πολύ διαφορετική στα 50 από μια κυρία που ξαφνικά στα 49 είπε «Ωχ, έχω γεμίσει ρητίδες». Δεν είναι το ίδιο. Εκεί και η δουλειά του πλαστικού είναι ευκολότερη και η δουλειά του θεματολόγου είναι ευκολότερη. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Όταν κάποιος είναι στα 18 και κοιμηθεί βαμμένος, θα ξυπνήσει το πρωί φρέσκος. Όταν αυτό γίνει στα 38, δεν θα ξυπνήσει φρέσκος το πρωί. Όταν λέμε λοιπόν σε ένα κοριτσάκι που είναι 18-19 χρονών ότι πρέπει να ξεβάφεσαι το βράδυ και να βάζεις κρέμα, λέει, τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Όμως είναι σημαντικό για να συντηρεί την υγρασία της, την οποία θα τη χρειαστεί μετά 20 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να ασχολείσαι από νέος. Όταν ακόμα έχεις αποθήκη, όχι όταν σου τελειώσει.